Ποια είναι η αποτίμησή σας για το παιχνίδι από όσα είδατε σε αυτά τα 90 λεπτά? Hay jugadores que vienen sin jugar. Εντάξει, είχαμε την ευκαιρία να δούμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είχαν τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα. Seguramente necesitan continuidad estos jugadores. Tenemos mucho en el equipo, muchos jugadores en el equipo, es grande el roster. Σίγουρα χρειάζονται συνέχεια αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Είναι αλήθεια ότι το ρόστερ μας απαρτίζεται από πάρα πολλούς παίχτες. Por el momento hicimos cosas buenas. Θεωρώ πως στο σημερινό παιχνίδι είδαμε κάποια θετικά στοιχεία, κάποια καλά πράγματα. Alguna otra cosa no tan buena. Κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν πήγαν όσο καλά θα περιμέναμε. Sabemos que teníamos un score, teníamos un resultado favorable. Εντάξει, σίγουρα έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ξέραμε ότι είχαμε ένα σκορ πολύ θετικό για μας, τον πρώτο αγώνα. Και queríamos pasar y hacer un buen partido. Θέλαμε να περάσουμε, θέλαμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και θεωρώ πως το κάναμε αυτό σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. Τι είναι αυτό που κρατάτε λοιπόν από αυτό το παιχνίδι και σε ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό επίπεδο? Sí, individual, por ejemplo, ο Ιάπωνα jugó 90 minutos. Ατομικά πράγματα χάρη κρατάμε το γεγονός ότι ο Σίντζι Καγκάβα έπαιξε 90 λεπτά. Νινούα también comenzó jugando. Ο Νινούα επίσης μπήκε στην εξίσωση της ομάδας. Λίρα aquí también. Όπως και ο Λίρα που ανταποκρίθηκε καλά. Tuvo minutos Lambro, tuvo. Όπως δόθηκε χρόνος συμμετοχής και στον Λάμπρο. Como Cucha también. Όπως και στον Κούτσια. Y todos los minutos que puedan jugar tienen que aprovecharlo. Και νομίζω ότι όσα λεπτά συμμετοχής παίρνει ο κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να προσπαθεί να τα εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Y siempre viendo hacia el futuro. Και πάντα έχοντας γνώμονα το μέλλον. Επόμενο παιχνίδι την Κυριακή, κόντρα στον Άρη. Ποιες είναι οι πρώτες του σκέψεις, έχοντας κατά νου ότι πλέον το παιχνίδι κυπέλλου έχει τελειώσει? Trabajar y esperar el partido, nada más. Ο στόχος μας είναι να δουλέψουμε σκληρά και περιμένουμε ανυπομονησία το παιχνίδι.